παιδιά. Ήταν τόσο ωραία για τις εποχές τους, γιατί ήταν ο Καρβέλας ξύμιος και επαναστατικός και ασχολιότανε και τον ενδιέφερε. Λοιπόν, αυτό το βρήκα στη Χριστίνα τώρα, έτσι, που μαζί δουλεύουμε όλο αυτό το πρόγραμμα και το πάμε αλλού τώρα, το πάμε παραπέρα. Λοιπόν, είναι... αν θέλετε, ο κεντρικός πυρήνας της ομάδας μου, η Χριστίνα, που είναι και το σημαντικότερο, η εικόνα μου, έτσι, τι θα βγει έξω. Εγώ παράγω φωνή μου, τα τραγούδια μου, την τρέλα μου, το ένα μου, το άλλο μου. Ανέφερες κάποια στιγμή, πριν να αναφέρεις την καινούργια σου ομάδα, ξεκίνησες με αναφορά στον Νίκο Καρβέλα. Θέλω να μου πεις καταρχήν πόσο σου λείπει από αυτή την επιστροφή πρώτον και θα επιστρέψω με το υποερώτημα μέσα μετά την απάντησή σου. Αγάπες, αυτή η ιστορία με τον Νίκο, όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, εγώ πιστεύω δεν έχει αρχίσει ακόμα. Θέλω να σου πω ότι και θα δείτε. Περάσατε χωρισμό πιο πολιτισμένα από ποτέ, συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα και παρόλα αυτά ήσασταν μαζί, συνεργαζόσασταν. Περάσατε πολλά. Μας κάνει εντύπωση όμως πολύ που δεν είστε τώρα μαζί. Δεν είμαστε για λίγο, εγώ το είπα και σε πολλά περιοδικά που έχω μιλήσει, το νιώθω σαν παύση. Σαν να είχαμε ανάγκη. Έως και να μην μιλάμε ο ένας τον άλλον για λίγο καιρό. Νομίζω ότι ξέρω ότι με αγαπάει πολύ και το νιώθω. Είναι στον αέρα. Το μυρίζω κάθε μέρα. Και ξέρω ότι είναι χαρούμενος άμα και περήφανος για ό,τι κάνω που είναι κατά τη γνώμη του καλό και κατά τη γνώμη του να μην είναι καλό. Ξέρω ότι πόσο με αγαπάει και ότι χαίρεται να είμαι εγώ καλά. Όπως και εγώ χαίρομαι να είναι ευτυχισμένος. Και φαίνεται αν λέω αλήθεια. Και την Ανίτα τη λατρεύω. Και χαίρομαι και για τον Ανδρέα. Και είμαι σίγουρη ότι μια μέρα θα ξαναείμαστε όσο φίλοι πρέπει να είμαστε κάτω από τα μάτια του Θεού. Γιατί είμαστε οικογένεια, δεν είμαστε απλά φίλοι με την Ανίτα, τον Ανδρέα, τη Σοφία και τον Νίκο. Δεν είμαστε απλά φίλοι, είμαστε μια οικογένεια. Που εντάξει, κάτι έγινε, κάτι έτυχε που ήταν ατυχές, έτσι. Έτυχε κάτι ατυχές, χαζό, είχε τους λόγους του και... Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μαλώνεις με αγαπημένα σου πρόσωπα και μετά σου ξαναδίνει την ευκαιρία και τους δίνεις όλους την αγάπη και το δίνεις ακόμα παραπάνω. Απλά πονάει πολύ αυτό. Πονάει. Εγώ να δεις. Εσύ μπορεί να πόνεσαι τόσο, εγώ πόνεσα τόσο. Πονάει, αλλά πίστεψέ με, δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα μείνει. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Γιατί υπάρχει ζωή. Και μετά από σένα. Υπάρχει ζωή και μετά από σένα, κύριε Κασπίρη μου. Κάσε, τοποθετούμε εγώ. Για πες. Τίποτα, είδα τη Δέσποινα, παιδί μου. Άσε τώρα που ψάχνεις για καυγά, σηκώνεις τα μανίκια σου. Δεν είπα αυτό. Είπα μόνο ότι είναι λατρεμένο το απαγορευμένο και την είδα στην αναβίση της πρόβες της. Καταλάβατε ότι έχουμε να κάνουμε ένα φυσικό εδώ πέρα. Δεν εκδηλώθηκα ακόμα. Δηλαδή δεν είπα καταρχήν ότι κάνει φοβερή παραγωγή, ότι έχει ένα αφιέρωμα στον Μάικλ Τζάκσον καταπληκτικό που θα ενθουσιάσει τους πάντες. Δεν είπα ότι είναι υπερπαραγωγή όλο αυτό. Δεν είπα καν ότι μέχρι το πρωί παρακολουθούσε η Πατρίσια Φίλτ τις πρόβες της. Τίποτα δεν είπα. Δηλαδή αμέσως κατευθείαν μου έβαλες την ετικέτα χωρίς να πω καταρχήν ότι η φωνή της Ανασβήσης είναι πιο ξεκούραστη από ποτέ. Ήδη έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό σοου. Θέλω να σου πω ότι κάτω από, από το βλέμμα της Πατρίσια Φίλτ, που δεν την αφήνει λεπτό μόνη της, θέλω να σου πω. Λεπτό όμως, δηλαδή και κάνουν και πάρα πολύ πλάκα. Η Ανασβήση. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Φίλτ έχει υποκαταστήσει όσο ένα βαθμό και τηρουμένων των αναλογιών, βεβαίως, τον Νίκο Καρβέλα. Λατρεμένο το απαγορευμένο. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Ότι ναι, είναι πάρα πολλοί φίλες, μοιράζονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα σου πω κάτι που θα σε σοκάρει, έτσι θα σε. Αποκλείεται, δεν με σοκάρει τίποτα. Θα σε σοκάρει. Καλά. Θέλω να σου πω ότι στην Άννα Βίση δεν αρέσει καθόλου το σώμα της. Εντάξει, είναι σοκαριστικό αυτό όντως. Δηλαδή, το κατάφερες. Εγώ σε προειδοποίησα. Παρόλο που χθες καθ' όλη την διάρκεια της βραδιάς ήταν όλη την νύχτα με ένα γκουράκι και μετά από λίγο το δεύτερο γεύμα ένα καροτάκι. Θέλω να σου πω ότι η ίδια μας έλεγε ότι δεν νιώθει καλά. Ότι αυτό... Με ένα γκουράκι και ένα με καροτάκι δεν θα νιώθει καλά. Παιδιά, η γυναίκα, τι να πω. Πρωτεΐνη θέλει. Πάντως, όντως η Πατρίσια έχει κάνει πολύ καλό στην Άννα όσον αφορά την διάθεσή της. Έχουν ταιριάσει πάρα πολύ. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Πατρίσια, συμβαίνει και με την Κριστίνα Κρόκο, την σκηνοθέτηδά της, αλλά και γενικότερα με το καινούργιο επιτελείο της.
Θέλω να σας πω όμως ότι. Θα σου πω, μόνο γυναίκες έχει το καινούργιο επιτελείο. Έχει και τον Patrick Leonard, όσους επιτοπλίσαν ανθρώπους που η Άννα Βίση έχει φέρει από το εξωτερικό. Αλλά επίσης θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που μιλούσε για τον Νίκο Καρβέλα, δεν ξέρω κατά πόσο περνάει το συνέστημά της σε αυτά που λέει, που νομίζω ότι το καταφέρνει και το περνάει. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όσοι ήμασταν ακριβώς δίπλα της, είδαμε ότι το βλέμμα της βουρκώνει. Ναι. Μα. Λοιπόν. Κύριε Κασπυράκη μου, δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε. Χίλια ευχαριστούμε. Είσαι πολύ καλός. Ναι, για το κούρεμα. Και σε αγαπάμε. Ναι, είναι ωραίος. Λατρεμένο. Τα παγορευμένο. Έτσι, μπράβο. Λατρεμένο, το παγορευμένο. Αυτό είναι το καινούργιο σλόγκαν του Κασπύρη, το κατάλαβα. Γιατί...